Τα πράσινα κόμματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μεγάλη άνοδο σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ότι στο Νότο βέβαια τα πράσινα κόμματα δεν έχουν μεγάλη δύναμη και ειδικά στην Ελλάδα είναι σε πολύ έτσι, χαμηλά ακόμα ποσοστά, παρόλο που ο κόσμος έχει οικολογικές ευαισθησίες, αλλά τελικά κατευθύνεται σε άλλα κόμματα. Ξέρουμε τώρα και το δικοματισμό που κυριαρχεί στο πολιτικό μας σύστημα και έχει δυστυχώς ενδυναμωθεί και τελευταία πάλι. Υπάρχουν σαφείς λόγοι βέβαια, γιατί στην Βόρεια Ευρώπη τα προβλήματα περιβάλλοντος είχαν αναπτυχθεί πολύ νωρίτερα με τη βιομηχανική επανάσταση. Εμείς τα έχουμε τώρα πιο ύστερα, έχουμε προβλήματα περιβαλλοντικά με την μόλυνση των υδάτων, με τα φυτοφάρμακα, με πυρκαγιές και με την, γενικότερα με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Οπότε ευελπιστούμε σιγά σιγά να οι πολίτες ας πούμε, να προωθήσουν τα πράσινα κόμματα για να συμμετέχουν στο κοινοβούλιο και να έχουν έναν λόγο αυτόνομο και αποτελεσματικό με προτάσεις, γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Έχουμε πολύ καλές προτάσεις και λύσεις για προβλήματα που αφορούν την κοινωνία και θα μπορούν να βελτιώσουν και οικονομικά ζητήματα και κοινωνικά. Φυσικά όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε προτάσεις και στην περιφέρεια και υπάρχουν και σαφείς λύσεις. Εγώ θα ιεραρχούσα κάπως τα κόμματα, τα προβλήματα σύμφωνα με την εικόνα που έχω σχηματίσει τον καιρό που είμαι εδώ. Βασικά ένα πρόβλημα που καίει τους κατοίκους είναι οι ανεμογεννήτριες, το γνωστό θέμα που υπήρχε μια πρόταση πριν από 10 χρόνια από τη ΡΑΕ να τοποθετηθούν εδώ πολλές ανεμογεννήτριες. Και αυτό έχει σταματήσει βέβαια με τις αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά είναι ένα ζήτημα που τους απασχολεί ιδιαίτερα. Και μάλιστα όταν η Ικαρία καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών της αναγκών από ανεμογεννήτριες και από αιωλική ενέργεια τέλος πάντων. Και δεν υπάρχει διάλογος με την κοινωνία όσον αφορά το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ενέργεια και για την πρωτεύουσα ή πώς μπορεί να γίνει αυτή η κατανομή ενέργειας στα νησιά κλπ. Και ποιες εναλλακτικές υπάρχουν ώστε να μην επιβαρύνεται η βιοποικιλότητα. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Και ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί εδώ το νησί είναι η υπερβόσκηση. Τώρα επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο σας τα λέω τελείως επιγραμματικά. Η υπερβόσκηση από κατσίκες, η κτηνοτροφία δηλαδή είναι πολύ, δεν είναι ισορροπημένα, αναπτυγμένη. Λείπουν υποδομές και φυσικά αυτά έχει να κάνει και μια πολιτική επιδοτήσεων που είναι σε λάθος βάση, κατά τη γνώμη μας. Υπάρχουν θέματα με τους βιολογικούς καθαρισμούς, αλλά γενικά εδώ βλέπει μια εικόνα, κανείς είναι μια μικρογραφία προβλημάτων της χώρας. Όλων των νησιών και ειδικά της επαρχίας. Ναι, ναι. Και βλέπει κανείς, ας πούμε, και στα νησιά πόσο λίγο υπάρχει συνεργατικότητα, ας πούμε, σε θέματα ανακύκλωσης, όπου εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις για να γίνουν, να επιμεριστεί αυτό η δουλειά αυτή της ανακύκλωσης στα νησιά, να γίνουν μία μονάδα σε κάθε νησί, για παράδειγμα στη Σάμο θα μπορούσε να γίνει μονάδα επεξεργασίας χαρτιού, στο Ιχείο Γυαλιού, να συλλέγονται δηλαδή από τα νησιά αυτά που είναι σε εγκύτητα, με συνεργασία της κοινωνικής οικονομίας ή οποιοδήποτε, και να μεταφέρονται σε ένα γειτονικό νησί και να γίνεται συγκεντρωτικά να γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως και με την κτηνοτροφία υπάρχουν τέτοιες προτάσεις, γιατί δεν μπορεί ένα νησί να στηρίξει τέτοιες υποδομές. Δηλαδή πρέπει να γίνονται συνέργειες και με τα άλλα νησιά. Σε επίπεδο επίσης κινητών σφαγείων ή τέλος πάντων να υπάρχει μια συνέργεια σε λύσεις που απασχολούν από κοινού τα νησιά. Άλλο από τα προβλήματα έτσι που εντοπίσατε, κυρίως από τις επαφές που είχατε με τους κατοίκους, και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι συνειδητοποιούν οι κάτοικοι των νησιών μας σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και ποιο είναι το εγγύς μέλλον όσον αφορά το θέμα του περιβάλλοντος, που είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα. Ναι, συνειδητοποιούν βέβαια, και μάλιστα δεν είναι το περιβάλλον, φυσικά ο κόσμος έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι δεν αφορά μόνο την προστασία της φύσης χωρίς να έχει οικονομικές συνέπειες. Δηλαδή είναι αλληλένδετα η οικονομία με το περιβάλλον και την κοινωνία φυσικά. Για παράδειγμα, αν οι βιολογικοί καθαρισμοί δεν λειτουργούν, αυτό έχει επίπτωση στον τουρισμό, έτσι, στην ποιότητα του νερού, πέρα από την υγεία των κατοίκων.
Συνεπώς έχει επίδραση και στην τσέπη τους. Επίσης υπάρχουν, αλλά αυτά είναι θέματα πολιτικής και τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής. Ας πούμε οι θερμές πηγές είναι απαξιωμένες στην Ικαρία. Ενώ και για λόγους τουρισμού που ο σύγχρονος άνθρωπος έχει πολλαπλά προβλήματα σήμερα από τον τρόπο ζωής του και έχει ανάγκη ακόμα και νέες ηλικίες για θερμές πηγές, αλλά και το ενεργειακό δυναμικό που έχουν αυτές οι πηγές για να θερμάνουν, ας πούμε, τα κοντινά τους οικισμούς που βρίσκονται εκεί, είναι απαξιωμένες. Το βλέπει κανείς όταν επισκεφτεί τα φέρμα και ότι κανείς δεν ασχολείται. Και επίσης ότι αυτή η έμφαση στον τουρισμό δεν είναι βιώσιμη, γιατί βλέπουμε τώρα με το που προκύπτει ένα πρόβλημα όπως η πανδημία και μειώνει τον τουρισμό, οι άνθρωποι δυσκολεύονται, δεν θα μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό θα πρέπει αυτή η βιωσιμότητα που μιλάμε εμείς οι οικολόγοι, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανάπτυξη ισορροπή όλων των κλάδων, εν πάση περιπτώσει των κλάδων που δοκιμούν, έτσι όπως είναι και η κτηνοτροφία, η αγροτική παραγωγή πρέπει να στηριχθεί παράλληλα με τον τουρισμό. Δεν μπορείς να στηρίζεις αποκλειστικά στον τουρισμό. Και αυτό είναι ένα λάθος που διαπιστώνουμε τώρα στο σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, ότι πολλά λεφτά πέφτουν πάλι στον τουρισμό, που εντάξει, ο τουρισμός και ειδικά οι μικρές μονάδες χρειάζονται στήριξη και εξυγχρονισμό, αλλά δεν θα έπρεπε όμως να στηριζόμαστε αποκλειστικά στον τουρισμό. Είναι λάθος αυτό. Και πρέπει να ανατραπεί, πρέπει να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή.